πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων και οι πιστοί μπαίνουν κανονικά στις εκκλησίες για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν τις εικόνες. Τα νέα μέτρα έφεραν μόνο περισσότερη σύγχυση, αφού δεν εξαιρέθηκαν οι ιεροί ναοί. Εγώ τώρα ερχόμουν στην εκκλησία, έκανα μόλις το τεστ, απλά περιμένω 15 λεπτά για να βγει, οπότε δεν θα μπορώ να μπω. Εγώ θεωρώ ότι για να μπεις τώρα στην εκκλησία και να κάνεις το τεστ είναι λίγο απαράδεκτο. Λογικό είναι. Δεν μπορεί να μην εμπιστεύομαι τους επιστήμονες, τους δικούς μας. Τι πιστεύουμε, την ψευδιά. Αλλά λούμε επικράτηση για το ποιοι τελικά θα πρέπει να διαθέτουν rapid test για να μπουν σε χώρους λατρείας. Όπως διευκρινίζει το ΦΕΚ, τα πρόσωπα εισέρχονται προς το σκοπό συμμετοχής σε κάθε είδους θρησκευτική τελετή, κατόπιν επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης, rapid test ή self-test για ανηλίκους. Χρειάζεται λίγο επιπλέον μελέτη του ΦΕΚ, γιατί είναι λίγο αόριστα τα θέματα. Οι ανεμβολία στην πιστή εισέρχονται σε κάθε είδους τελετές, αναφέρει το ΦΕΚ, με 48 ώρων rapid test. Άρα σημαίνει ότι η ατομική προσευχή δεν συμπεριλαμβάνεται και άρα δεν απαιτείται η επίδειξη τεστ. Γιατί μαζεύεται τόσος κόσμος αλλού που δεν πρέπει και τους πειράζει η εκκλησία, αφού εγώ τους πήρα και τηλέφωνο και τους λέω ήτανε γερμανική κατοχή, οι εκκλησίες δεν κλείσανε. Ένα ακόμα θολό σημείο των μέτρων αποτέλεσαν τα πρόσωπα που θα πραγματοποιήσουν τους ελέγχους, καθώς εκκλησία και κληρικοί ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, οι άνθρωποι που βοηθούν στο εκκλησιαστικό και ενωριακό έργο είναι άνθρωποι εθελοντές, οι οποίοι θεωρώ ότι θα έχουν δυσκολία στο να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο. Οι επίτροποι της Εκκλησίας θα είναι επιφορτισμένοι με το να ελέγχουν αυτή τη διαδικασία και ενδειγματοληπτικά τα όργανα της πολιτείας θα κάνουν και εκεί ελέγχους. Οι πιστοί οφείλουν να καταλάβουν ότι πρέπει να πειθαρχήσουν. Λένε όμως οι ιερείς ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Η συνείδηση δικιά μας. Όχι ο παπάς, ούτε ο ψάλτης. Οι ανεβολίαστοι με τεστ. Οι ανεβολίαστοι κολλούν έτσι οι υπόλοιπους. Ο καθένας θα φοβάται μετά να πάει μέσα, να μην περάσει ένας κρατικός υπάλληλος ή του κάνει τεστ, αυτό έλεγχο, να πληρώσει πρόστιμο. Ακόμη και αν το μέτρο έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και περιπλέκει τα πράγματα στους ιερούς ναούς, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, αφού υπάρχει κίνδυνος επιβολής προστίμου 300 ευρώ στους πιστούς και 1.500 για τον υπεύθυνο ή τον ιερέα. Την πρώτη ημέρα των μέτρων πάντως, οι έλεγχοι αφορούσαν περισσότερο παρενέσεις και είχαν συμβουλευτικό χαρακτήρα.